Λοιπόν, μιλάμε για δικαιώματα. Μιλάμε για δικαιώματα που έχουμε όλες και όλοι εμείς. Υπάρχει όμως ένα δικαίωμα, το οποίο νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο όλων. Και είναι το δικαίωμα των παιδιών να χαμογελούν ευτυχισμένα. Όλων των παιδιών, όπου και αν βρίσκονται. Και το λέω αυτό και με όσα συμβαίνουν στην Γάζα, με όσα συμβαίνουν γύρω μας, με όσα καθημερινά καταγράφουμε. Πολλές φορές ξεχνάμε όλοι μας πόσο σημαντικό είναι να χαμογελάνε τα παιδιά, το δικαίωμα που έχουν τα παιδιά να χαμογελάνε. Και την κάνω αυτή την εισαγωγή, γιατί θα μιλήσουμε για το μεγαλύτερο χαμόγελο του παιδιού. Αυτό το χαμόγελο, το οποίο πραγματικά χαίρομαι κάθε φορά που συζητάμε για το χαμόγελο του παιδιού τηλεοπτικά, αυτά τα 15 χρόνια δημοσιογραφίες που κάνω είναι από τα αγαπημένα μου θέματα, γιατί έχει να κάνει και με την προσφορά που έχει το χαμόγελο του παιδιού, αλλά και με το βάρος, το ιστορικό βάρος που έχει, αυτός ο σύλλογος, αυτό το όραμα που ξεκίνησε από... Το μικρό από το μικρό Ανδρέα, από αυτή την αγάπη του και για τα άλλα παιδιά της ηλικίας, και παρότι το ίδιο το παιδί αντιμετώπιζε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, το αντιμετώπισε με τόσο σθένος, με τέτοια δύναμη, και τελικά δημιουργήθηκε αυτό που λέμε σήμερα το χαμόγελο του παιδιού, αυτός ο ζωντανός οργανισμός που προσφέρει βοήθεια καθημερινά σε παιδιά και σε οικογένειες, που όταν τα σκέφτεσαι όλα αυτά, δεν μπορείς παρά μόνο να χαμογελάς κι εσύ και ας μην είσαι παιδί. Και να βάλουμε στην κουβέντα μας γιατί μας περιμένει. Και τον ευχαριστώ θερμά, γιατί είναι χαρά μου κάθε φορά που συζητάμε τηλεοπτικά, τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο, είναι ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ, αλλά με αυτά που είπατε τώρα με έχετε συγκλονίσει, με έχετε λίγο ταρακουνήσει. Δεν θέλω και πολύ βέβαια με όλες αυτές, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Εμείς να συγκλονίσουμε εσάς, κύριε Γιαννόπουλε. Εδώ μιλάει το έργο του οργανισμού, αλίμονο. Εντάξει. Αλίμονο. Είναι όμως και ανθρώπινος παράγοντας που καμιά φορά επηρεάζει. Γιατί ένα παιδί χαρούμενο, ευτυχισμένο, που θέλει απλόχερα να προσφέρει, ξαφνικά από μια μέρα στην άλλη μαθαίνουμε ότι έχει όγκο στο κεφάλι. Αυτό το παιδί πάλεψε για 11 μήνες, αλλά παρόλα αυτά με κράταγε, μας κράταγε την οικογένειά του σταθερά ψηλά για να μην πέσουμε εμείς. Και μας κράταγε για να μην σταματήσουμε να είμαστε κοντά του χαμογελαστοί, οπότε αναγκαστικά υποκρινόμαστε κοντά του. Άρα ένα παιδί που σε κράταγε στις δύσκολες στιγμές και ήταν παλικάρι 11 μήνες χωρίς να αγκομαχήσει για αυτό που τράβαγε, με χημειοθεραπείες, με ακτινοβολίες, με όλα αυτά. Το λέω αυτό για να είναι κατανοητό ότι τα παιδιά έχουν πάντοτε αισιοδοξία μέσα τους. Ναι. Και αυτό που κάνουμε σήμερα είναι με τα παιδιά, είναι να προσπαθούμε ακόμη και στα νοσοκομεία να τα κρατάμε καλά. Αυτός ο μικρούλης λοιπόν τότε, τώρα θα ήταν μεγάλος, εγώ τον έχω κρατήσει μικρό όμως γιατί έτσι έφυγε, κατάφερε μέσα από τον πόνο του να γράψει την τελευταία σελίδα του ημερολογίου του, που ήταν και η τελευταία του επιθυμία. Ουσιαστικά σε 9 Νοεμβρίου του 1995 έγραψε αυτή τη σελίδα. 9 Δεκεμβρίου έγινε μια εκπομπή με τον Παπαδάκη που ήθελε να παρουσιάσει το έργο του Χαμόγελου, την επιθυμία του Ανδρέα. Και 22 Δεκεμβρίου έφυγε. Γιατί δεν πέθανε, έφυγε. Γιατί ζει, υπάρχει μέσα από όλη αυτή τη δράση. Μέσα από αυτή δρόμο τη δράση. Μια φορά, και να πω... Η επιθυμία εκπληρώθηκε, κύριε Γιαννόπουλε, και το χαμόγελο του παιδιού κλείνει αύριο 28 χρόνια πολυσχηδούς πραγματικά και πολύτιμης παρουσίας και προσφοράς. Όσο υπάρχουν, επιτρέπετε να σας πω, όσο υπάρχουν παιδιά που υποφέρουν, δεν εκπληρώνεται η επιθυμία. Άρα λοιπόν, ναι μεν έγινε ένα τεράστιο έργο και εκπληρώθηκε η επιθυμία του και σε στενό οικογενειακό επίπεδο και μετά... Σε όλη αυτή την οικογένεια που μπορώ να πω στην κοινωνία που αγκάλιασε το χαμόγελο, γιατί το χαμόγελο δεν είναι ο Γιαννόπουλος ή κάποιοι άλλοι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι όλη αυτή η κοινωνία που έχει συμμετέχει, όχι έχει βοηθήσει. Και έχει δημιουργήσει αυτό το οτιδήποτε συμβεί θα πάρουν τηλέφωνο το 1056. Θα πάρουν τηλέφωνο τα παιδιά τα ίδια στο 1056 να πούνε ότι εγώ δεν αντέχω άλλο, θέλω να αυτοκτονήσω. Στις πιο δύσκολες στιγμές τους λοιπόν. Είναι εδώ το χαμόγελο του Ανδρέα. Και αυτό με κάνει εμένα πάρα πολύ περήφανο από τη μια μεριά. Από την άλλη μεριά κάνει περήφανος όλους όσους συμμετέχουν. Γιατί υπάρχει ένα ωραίο βίντεο, δεν ξέρω αν το έχετε, που αξίζει αύριο να το παίξετε αν δεν υπάρχει σήμερα, που το έγραψαν οι επαγγελματίες, το προσωπικό του χαμόγελου και οι εθελοντές, που είναι κάθε φορά που κάνουμε κάτι, είναι ο Ανδρέας κοντά μας, η ψυχή του, δηλαδή με την έννοια ότι κάτι που κάνουμε, το κάνουμε
με τη γνησιότητα και την καθαρότητα ενός μικρού παιδιού. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο Ανδρέας από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του οργανισμού είναι ουσιαστικά και ο οδηγός. Και αυτό νομίζω το νιώθουμε όλες και όλοι αυτό, κύριε Γιαννόπουλε, σε καθημερινή βάση και κάθε φορά που χρειάζεται ο οργανισμός να παρέμβει και να βοηθήσει. Θα συμπληρώσω βέβαια εδώ ότι δυστυχώς πάντα θα υπάρχουν παιδιά που θα θέλουν τη βοήθειά μας και ευτυχώς που πάντα θα υπάρχουν πρωτοβουλίες όπως αυτή του χαμόγελου του παιδιού. Πριν προχωρήσουμε τη συζήτηση, να πούμε ότι και εγώ και ο Μπάμπης φοράμε εκείνο το πιν το οποίο μας στείλατε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με αφορμή την αυριανή μέρα, οπότε και συμπληρώνονται τα 28 χρόνια. Το φοράμε, να το δείξουμε εδώ και με την αυτό εδώ πέρα ακριβώς, στην καρφιτσούλα την όμορφη. Είναι διακριτικό μικρό, ίσα ίσα όσο αξίζει, ένα σήμα από το οποίο απεικονίζει, όπως ήθελε ο Ανδρέας τότε, ένα προσωπάκι με το χαμόγελο όπως το περιέγραφε, γιατί δεν μπορούσε να χαμογελάσει λόγω πόνου. Και που εγώ απλώς, επειδή ήθελα να θυμίζει εκείνον, έβαλα τα γαλανά μάτια. Όπως ήταν ο ίδιος γαλανομάς. Σας ευχαριστούμε όπως και να έχει. Κύριε Γιαννόπουλε, διαβάζω εδώ πέρα έτσι και στην επιστολή την οποία είχατε και μέσα στον φάκελο, τη δικιά σας την προσωπική επιστολή, ότι 28 χρόνια μετά το χαμόγελο έχει στηρίξει περισσότερα από 2 εκατομμύρια παιδιά και τις οικογένειές τους. Και στις 4 γραμμές υποστήριξης και βοήθειας που λειτουργεί έχει διαχειριστεί περισσότερες από 4.800.000 κλήσεις. Που δεν είναι όλες βέβαια έκτακτης ανάγκης, γιατί μην ξεχνάτε ότι μας τηλεφωνούν παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικοί για να συμβουλευτούν, να κάνουν συμβουλευτική, να στηρίξουν, να βοηθήσουμε. Είναι όμως η πραγματικότητα ότι έχει γίνει κέντρο αναφοράς, πάντοτε όμως συνεργαζόμενοι με τους θεσμούς του κράτους, πάντοτε συνεργαζόμενοι με τους δήμους, τις περιφέρειες, με τους θεσμούς που μπορεί να μην λειτουργούν καλά, αλλά υπάρχουν φωτεινοί άνθρωποι μέσα εκεί που αν δεν ήταν εκείνοι, κάποιοι εισαγγελείς, κάποιοι αστυνομικοί, εμείς θα κάναμε απλώς ευχές. Άρα λοιπόν πρέπει να απλώσουμε και το ευχαριστώ αλλά και την ευγνωμοσύνη σαν κοινωνία, γιατί υπάρχουν ίσως και μεμονωμένοι βέβαια αρκετοί, αλλά είναι αρκετοί τόσοι όσοι για να βρίσκονται λύσεις για κάποια προβλήματα παιδιών που οικογενειών, γιατί μην ξεχνάμε ότι το χαμόγελο προληπτικά και όχι μόνο στηρίζει την οικογένεια να σταθεροποιηθεί, να είναι καλά, να μην έχει πρόβλημα επιβίωσης, να μην έχει πρόβλημα διαδικαστικό, να μην έχει πρόβλημα υγείας στο παιδί το οποίο δεν μπορεί να διαχειριστούν όπως και εγώ, σαν οικογενειάρχη, σαν επιχειρηματίας. Είχα δυνατότητα να πάω το παιδί μου και στην Αμερική και στην Αγγλία. Έτσι λοιπόν τώρα έχουν οι γονείς δικαίωμα, εκτός από την πίεση που κάνουμε μέσα στις θεσμικές διαδικασίες, να μπορεί κάποιος να έχει όλα αυτά που πρέπει να απολαμβάνει με τις κινητές μονάδες εντατικής θεραπείας παιδιών και νεογνών, που στην Κρήτη πρέπει να πούμε είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί τώρα πλέον δεν θα, μαζί με το ΕΚΑΒ, πάντοτε το τονίζω γιατί το ΕΚΑΒ υπηρετούμε. Και το ΕΚΑΒ πρέπει να λειτουργεί. Όμως και τα Χανιά και το Ηράκλειο, καλύπτοντας όλη την Κρήτη, όλους τους νομούς, οι κινητές μονάδες τρέχουν προκειμένου να σώσουν νεογνά που κάποτε παθαίνανε εγκεφαλική βλάβη λόγω έλλειψης κινητής μονάδας εντατικής θεραπείας νεογνών. Και όλα αυτά, αυτό που μου λέει κάποιο γονείς, χάρη στον Ανδρέα. Γιατί αν ήταν εκείνος, βέβαια, εγώ σαν ένα μικρό άνθρωπος που είμαι πολύ μικρός για να μπορέσω να. Θα ήθελα να τον έχω κοντά μου, αλλά προφανώς, αφού δεν μπορώ να τον έχω κοντά μου, τουλάχιστον έγινε αυτά που έγιναν. Αυτό σε προσωπικό επίπεδο. Κύριε Γιαννόπουλε, πείτε μας λίγο για τα κέντρα άμεσης κοινωνικής επέμβασης. Νομίζω είναι σημείο αναφοράς στην όλη λειτουργία του χαμόγελου του παιδιού. Κοιτάξτε, επιτέλους κάναμε κάτι το οποίο τόσα χρόνια δεν το κάναμε. Ακούγατε πάντα το χαμόγελο του παιδιού κάνει εκείνο, το χαμόγελο του παιδιού κάνει το άλλο, εξαφανίσεις κλπ. Και δεν είχαμε ξεχωρίσει και περιχαρακώσει αυτά τα κέντρα. Τα 10 κέντρα λοιπόν αυτή τη στιγμή, τα οποία θα τα παρουσιάσουμε και είσαστε οι πρώτοι που το παρουσιάζετε για την επικοινωνία που κάνουμε, είναι να ξεκαθαρίσουν ακριβώς την εξειδίκευση που έχουμε είτε σε επιστημονική, είτε πρακτική, είτε επιβεβαιώνοντας ας πούμε το Εθνικό Κέντρο Εξαφάνισης και Εκμετάλλευσης Παιδιών είναι ένα από τα 4-5 κέντρα που υπάρχουν στον κόσμο. Εξαφανίσεις, το Amber Alert, οι εξαφανίσεις ενηλίκων και όλα αυτά είναι εδώ στη διάθεση της κοινωνίας χωρίς να πληρώνει η Ελλάδα ούτε ένα ευρώ, γιατί πρέπει να σας πω ας πούμε στην Ολλανδία για το Amber Alert κάθε χρόνο πληρώνει το κράτος 1.000.000 ευρώ. Ναι. Το λέω αυτό γιατί δεν βάζουμε τα ποσά και νομίζουν κάποιοι ότι όλα γίνονται με μαγικό τρόπο. Εδώ λοιπόν χάνει στα προγράμματα και στις διαδικασίες που κάνουμε και στους χορηγούς μας, εθελοντές κλπ. Καταφέρνουμε ούτε το κράτος, αλλά ούτε και εμείς να πληρώσουμε ούτε ένα ευρώ. Αλλά θέλει πολλή δουλειά. Πρέπει να έχεις επιστημονικό προσωπικό.
Πρέπει να έχεις ανθρώπους που είναι 24 ώρες και να μην είναι ευκαιριακά ή εθελοντές σε αυτούς τους τομείς, τους εξειδικευμένους. Γιατί υπάρχουν εθελοντές σε άλλες δράσεις. Έτσι λοιπόν τα κέντρα για την. 24 ώρες, 365 ημέρες, έτσι κύριε Γιαννόπουλε. Δεν σταματούν. Ακριβώς. Πραγματικά όμως και 12 δευτερόλεπτα μέσω ώρα αναμονής, χάνεις την ομάδα τεχνολογίας με όλες τις εταιρείες, τις μεγάλες εταιρείες αιχμής, που επιβεβαιώνουν το σχεδιασμό, την λειτουργία και την κάλυψη των μηχανημάτων και προγραμμάτων. Γι' αυτό το λόγο το χαμόγελο έχει βραβευτεί αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα, λόγω του ότι κατεφέρει να πετυχαίνει πράγματα, όπως και πρέπει να το πω και στην Κουάλα Λουμπούρ, από τη WeChat, τον Διεθνή Οργανισμό των Εταιριών και Επικοινωνίας και Πληροφορικής, όπου είμαστε ένας από τους 7 οργανισμούς στον κόσμο που χρησιμοποιεί τεχνολογία για τα παιδιά σε αυτή την περίπτωση. Οικονομικά, κύριε Γιαννόπουλε, γιατί έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν πολλές φορές για τα οικονομικά του χαμόγελου του παιδιού, με την έννοια πια, πώς θα καταφέρνετε και αν υπάρχει εκείνη η στήριξη που θα έπρεπε από πλευράς πολιτείας, γιατί, κακά τα ψέματα, καλύπτεται ένα πολύ μεγάλο κενό που υπάρχει σε άποψη, έτσι, κρατικών πρωτοβουλειών που θα έπρεπε να υπάρχουν. Υπάρχει στήριξη, έχουν καλυτερεύσει τα πράγματα. Κάποτε συζητούσαμε για τον υπέρογκο ένφια που έπρεπε να πληρώσετε. Έχουν καλυτερεύσει τα δεδομένα. Στήριξη δεν υπήρχε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Όμως πρέπει να πω κάτι και να το πω, γιατί αισθάνομαι ότι πρέπει να μιλάω ξεκάθαρα στον κόσμο, γιατί κάποιες φορές ξεφεύγει το πράγμα. Αν δεν είχαμε την κληρονομιά του Τιτάνια το 19, που δημιουργήσαμε κάποιες υποδομές πολύ σημαντικές, το επιχειρησιακό κέντρο, το πολυχώρο, το κοροπή κλπ. Και άλλα, στην πανδημία ίσως να μην καταφέραμε να λειτουργήσουμε τις δράσεις μας. Πρέπει να σας πω, για να καταλάβουν επίσης οι τηλεθεατές, ότι απασχολούμε 450 άτομα, επιστημονικό και άλλο προσωπικό. Δηλαδή, το διοικητικό είναι μόνο 12%, δεν είναι δροκέφαλος φορέας. Όμως ξέρετε, δεν είναι άνθρωποι που απλώς τους έχουμε να εργάζονται. Αν δεν είναι αυτό το επιστημονικό προσωπικό, πώς θα απαντήσει η γραμμή στα παιδιά που μας παίρνουν, θέλουν να αυτοκτονήσουν, κάθε δεύτερη μέρα έχουμε αυτοκτονικό ιδεασμό, στην άμεση επέμβαση που μας πήρουν οι εισαγγελέας να πάρουμε παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, στις συμβουλές που δίνουν, στη συγκέντρωση που κάνουμε με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς κλπ. Όλα αυτά χρειάζονται επιστημονικότητα. Άρα λοιπόν μιλάμε για 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ το χρόνο η κάλυψη αυτής της μεσοδοσίας. Με έχετε ακούσει ποτέ να μιλάω για ποσά? Και επειδή κάποια στιγμή είχαμε ένα αποθεματικό που είχε ζωή στο χαμόγελο 4-5 μήνες, να πούμε γιατί έχουμε αποθεματικό. Καλά κάναμε και είχαμε, γιατί ένας οργανισμός που έχει αυτές τις απαιτήσεις έπρεπε να έχει αποθεματικό, που προήλθε από την κληρονομιά βέβαια. Τώρα πάμε ανά 2 και 3 μήνες, γιατί λόγω της κρίσης που υπάρχει έχει περιοριστεί πάρα πολύ. Άρα η καλώς εννοούμενη ζητιανιά συνεχίζεται, και να καταλάβει ο κόσμος ότι το νοικοκυριό δεν σημαίνει πλουσιότητα. Καλώς εννοούμενη ζητιανιά, όπως το λέτε κι εσείς, και το ζητιανιά σε πολλά εισαγωγικά, πράγματα τα οποία θα έπρεπε να θεωρούνται δεδομένα και τελικά δεν είναι, κύριε Γιαννόπουλε, ακόμα και σήμερα και 28 χρόνια μετά. Υπήρξε στιγμή που νιώσατε, φοβηθήκατε σε προσωπικό, θα σας ρωτήσω, επίπεδο? Γιατί, κακά τα ψέματα, και επειδή ξέρω ότι είστε και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, όταν υπήρξαν όλες αυτές οι αναφορές και ήρθαν στην επιφάνεια θέματα για άλλους οργανισμούς, όταν υπήρξαν οι σκιές πάνω από αυτούς τους οργανισμούς, υπήρξε κάποια στιγμή που φοβηθήκατε και είπατε, αμάν, εδώ θα αφισβητηθεί η δικιά μας η δράση, και γιατί ο κόσμος ενδεχομένως να σκεφτεί αρνητικά για το χαμόγελο χωρίς να υπάρχει λόγος? Φοβηθήκατε ενδεχομένως ένα κύμα αφισβήτησης που μπορεί να υπήρχε από την κοινωνία? Κοιτάξτε, πάντοτε φοβάσαι την συκοφαντία, γιατί η κατηγορία δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ, γιατί έχουμε προσπαθήσει και έχουμε θωρακίσει το χαμόγελο με ηλεκτρικές διαδικασίες, μηχανισμούς, γιατί ξέραμε ότι πάντοτε είμαστε ο στόχος κάποιων, το τονίζω, κάποιων συγκεκριμένων κύκλων περιορισμένων. Και εμείς είμαστε στόχος, και γενικότερα οτιδήποτε καλό πρέπει να φεύγει από τη μέση, γιατί δημιουργεί προβλήματα. Φοβάμαι πάντοτε το κακό, την αδικία. Δεν φοβάμαι τίποτα, γιατί μας ελέγχουν δύο διεθνείς αυτή τη στιγμή εταιρείες, τη μεγαλύτερη στον κόσμο. Η μία είναι Ernst & Young και η άλλη, ακριβώς για να μην υπάρχουν προβλήματα, συκοφαντίες κλπ., ελέγχουν τις διαδικασίες αυτές.
Άρα λοιπόν έχουμε οργανωμένη διοικητική διαδικασία, προσπαθώντας να αποφύγουμε ακριβώς αυτή τη συκοφαντία. Αλλά ΑΟΕ και αλίμονο σε όποιον βρεθεί να συκοφαντείται αδίκως. Ναι. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι, εάν δεν έχεις θωρακιστεί, να το αποδείξεις. Μα γι' αυτό σας ρωτάω, σε αυτό το πνεύμα σας ρωτάω, κύριε Γιαννόπουλε, γιατί είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα συζητάμε και δημοσίως, γιατί μπορεί να προκαλούν και μία ανησυχία η οποία δεν έχει καμία βάση, αλλά ο κόσμος, ξέρετε, η πληροφόρηση πολλές φορές είναι χαοτική. Και ο κόσμος καλό είναι να ξεχωρίζει τι λειτουργεί λοιπόν σωστά και δημιουργούνται και λάθος εντυπώσεις συχνά. Βέβαια. Και ένα κλίμα έτσι, μια περιραίουσα ατμόσφαιρα. Να σας πω ένα απλό και να καταλάβουν, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές. Έχει το χαμόγελο του παιδιού λογαριασμό στην Ελβετία? Βέβαια έχει λογαριασμό στην Ελβετία, γιατί από εκεί ήρθαν τα χρήματα της κληρονομιάς. Από εκεί ήθελε η διεθνής εταιρεία που αγόρασε, έκανε αυτή τη διαδικασία, από εκεί ήθελε να περάσει τα χρήματα, τα οποία όμως ήρθαν στην Ελλάδα, στους λογαριασμούς των ελληνικών τραπεζών. Δεν είναι παράνομο, όμως αφήνοντας αυτό το ερωτηματικό για κάτι που είναι νόμιμο και το οποίο είναι, αν ανοίξει κάποιος το site του Χαμόγελου, θα δει όλα τα ελεγμένα στοιχεία από την Έστε Γιάνγκ ξεκάθαρα δημοσιευμένα. Είμαστε ο μόνος οργανισμός που δημοσιεύει κάθε χρόνο όλα τα στοιχεία του. Αυτό λοιπόν η καθαρότητα είναι αυτή που μας κάνει να προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες κάθε φορά. Που ενδεχομένως κάποιος αμφισβητήσει, αλλά να το προλάβουμε όμως, ξέρετε. Έτσι. Δεν είναι αργά. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Εμείς, επειδή βλέπουμε ήδη τα πλάνα και από τον μικρό Ανδρέα και από αυτή την περιβόητη εκπομπή, την κόκκινη κάρτα, να τα ξαναδούμε. Να, εδώ, αυτά ακριβώς τα πλάνα. Και επειδή σήμερα η σύνδεσή μας είχε ένα καθαρά αφιερωματικό χαρακτήρα για όλη αυτή τη σπουδαία προσφορά λοιπόν των 28 χρόνων, ξέρω ότι αύριο θα είσαστε και περιζήτητος, μάλιστα, επειδή είναι ακριβώς η επέτειος. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν στην εκπομπή μας στο Κρήτη σήμερα. Με χαρά την επόμενη φορά που θα βρεθείτε στην Κρήτη να είστε εδώ κοντά μας στο στούντιο, να τα πούμε και από κοντά. Θα γίνει κάτι πολύ σημαντικό, οπότε θα το μοιραστούμε μαζί με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πάρα πολύ σημαντικό που αφορά την Κρήτη αλλά και όλη την Ελλάδα. Α, θέλετε να το πούμε τώρα, μια κουβέντα. Να πούμε, να δώσουμε ένα στίγμα. Ανακοινώσιμο. Είναι ένα σύμφωνο συνεργασίας που υπογράφουμε με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και συγκεκριμένα είναι η αιχμή του δώρατου στο θετικό είναι ο κ. Αναστασιάδης, ο καθηγητής, αλλά και όλη η Βρετανία, όπου κάνουμε μια προσπάθεια να ενημερώσουμε, να προχωρήσουμε με τη δράση που έχει το Πανεπιστήμιο που λέγεται Οδυσσέας και εμείς με τον Οδυσσέα το όχημα, αλλά και το όχημα κυριολεκτικά, το όχημα την Ταλίκα που την έχετε δει πολλές φορές να ταξιδεύει, στα σχολεία, στους εκπαιδευτικούς, οπότε με μια πραγματικά χαρισματική διαδικασία επιστημονικά και όχι μόνο, θα μπορέσουμε να θωρακίσουμε τα σχολεία, τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς από θέματα που τα αφορά άμεσα με διαδραστικό και πραγματικά λειτουργικό τρόπο, που σε λίγο καιρό που γράφω αυτό το μνημόνιο, το σύμφωνο συνεργασίας, θα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες, περισσότερα στοιχεία, γιατί πραγματικά αισθάνομαι πολύ περήφανος που γίνεται κάτι τέτοιο, ξεκινώντας πάντα από Κρήτη και πηγαίνοντας και σε όλη την Ελλάδα. Ωραία πρωτοβουλία. Σας περιμένουμε από κοντά. Σας περιμένουμε από κοντά, με μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, με αυτό το ωραίο το χαμόγελο που μας αφήνει τέτοιου είδους συζητήσεις, θα πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε σε λίγο.